Φίλες και φίλοι του Astro News, έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας για άλλη μια χρονιά το Μουσικό Σύνολο Ελλήνων και Ιρλανδών Μουσικών, που φέτος θα μας παρουσιάσουν κάτι εντελώς διαφορετικό από τα προηγούμενα χρόνια. Το CD Blue and Green, που είναι αποτέλεσμα της 7 ετούς συνεργασίας τους. Μαζί μας η κυρία Σίλα Σμιθ, μέλος των Ιρλανδών Μουσικών, ο κύριος Σπύρος Μαρίνης, η κυρία Μέρη Κομνηνού και ο κύριος Νίκος Διαμαντόπουλος. Μη Σμιθ. So we've returned again to Astros this year to meet with our musician friends and to do something new. We've been playing and working together for quite some time now, about 7 years. Είμαστε ξανά εδώ στο Άστρος να συναντήσουμε τους φίλους μας και να σας παρουσιάσουμε κάτι καινούριο. Θα παρουσιάσουμε τη δουλειά μας που εδώ και 7 χρόνια δουλέψαμε μαζί, οι Έλληνες φίλοι μας και εμείς, την οποία δουλειά την αποτυπώσαμε σε ένα CD. So we've been sharing our music and sharing friendship now for some time, but this year we want to do something new, something that we hadn't done before. Είμαστε φίλοι περισσότερο από 7 χρόνια. Κάναμε πάρα πολλά πράγματα μαζί, αλλά αυτή τη χρονιά θέλαμε να κάνουμε κάτι καινούριο και θέλουμε να το μοιραστούμε μαζί σας. We decided it would be nice to write some new compositions about our life, about our work, about our friendships, and so we all began to write during the winter, and we decided we'd like to make a CD so that we could share all of our music and all of our compositions with the people in Astros and in Ireland. Αποφασίσαμε λοιπόν να γράψουμε μερικά καινούργια κομμάτια και εμείς στην Ιρλανδία και οι Έλληνες φίλοι μας και όλα αυτά τα αποτυπώσαμε πάλι σε ένα CD το οποίο θα σας παρουσιάσουμε και ευχόμαστε να το χαρείτε ακούγοντάς το. Okay. Two of the tracks were written by Nikos and the title track of the album, Blue and Green, was written by Nikos, and he'll explain to you what that track's about. Nikos. Τα δύο από τα τραγούδια τα έχει γράψει ο Νίκος και το πρώτο που είναι και ο τίτλος του CD, το Blue and Green, είναι γραμμένο από τον Νίκο και θα μας πει περισσότερα για τα τραγούδια που έχει γράψει. Καταρχήν είναι δύο τα τραγούδια που έχω φτιάξει, δεν είναι όλα. Είναι τραγούδια συνθέσεις και των φίλων εδώ και τη Σίλα και του Βίλι. Έχουμε συμβάλει όλοι στη δημιουργία αυτού του CD. Η ενορχήστρωση είναι του Nathan, του φίλου μας του Nathan, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Ιρλανδία. Το CD ονομάστηκε Blue and Green και ως έμπνευση για το τραγούδι. Ήταν ουσιαστικά εικόνες που έχουμε πάρει από εμείς πηγαίνοντας στα ταξίδια μας στην Ιρλανδία, από το πολύ πράσινο της χώρας. Και το blue της Ελλάδας από τη θάλασσα, αυτός ο συνδυασμός που δημιουργεί ένα υπέροχο τοπίο τέλος πάντων και νομίζω ότι σηματοδοτεί και την συνεργασία μας. Περισσότερα για τις ηχογραφίσεις βέβαια να σας πει ο μαέστρος εδώ υπεύθυνος ο Σπύρος. Καλησπέρα και από μένα. Αυτή η προσπάθεια ήταν αποτέλεσμα, όπως προαναφέρθηκε, 7 ετούς φιλίας μεταξύ εμάς των Ελλήνων μουσικών, εμένα, του Νίκου και του Σταύρου του Μπουζιού, που δεν θα μπόρεσε να είναι μαζί μας απόψε. Καταρχήν, το CD ηχογραφήθηκε εν μέρη στην Ιρλανδία και εδώ στο παράλιο Άστρος, στο καταφύγιο, που είναι ένας πολύ οικείος χώρος για εμάς όλους. Άλλωστε, ένα track που έχει γράψει η Σίλα από το CD αναφέρεται στο χώρο αυτό. Ήταν κάτι ιδιαίτερο, γιατί όλοι συμβάλαμε, είτε με ενορχιστρώσεις, με ιδέες, τα κομμάτια του Νίκου, τη συμβολή του Nathan Smith, γιού της Σίλας, που εντάξει δεν μπόρεσε λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων να είναι μαζί μας. Η υπόλοιπη μουσική βοηθήσαμε, ο καθένας με το δικό του ηχόχρωμα, τη δικιά του συμβολή, κέφι, όρεξη, που δεν μας έλειψε ποτέ. Και πιστεύουμε ότι το αποτέλεσμα το χαρήκαμε καταρχήν εμείς οι ίδιοι και ελπίζουμε να αρέσει και σε όλο τον κόσμο που θα ακούσει το CD μας. So we would like everybody to come to our concert. Our concerts are always very, very well supported.
Οπότε καλούμε όλους σας να έρθετε να μας παρακολουθήσετε στο, στο θέατρο του Παραλίου Άστρους που θα είναι αύριο το, που θα παρουσιάσουμε το CD αύριο, να το χαρείτε όπως το χαρήκαμε και εμείς. It's going to be an evening with a lot of fun, but the songs and the content of the songs, some of them are, most of them are very deep, very meaningful and very beautiful. It's a very high quality CD with regard to the music, and it's just been lovely writing together. So we want everybody to come out and support it. Σας καλούμε και πάλι να έρθετε, γιατί τα τραγούδια που θα ακούσετε έχουν ποιότητα, είναι μερικές φορές αστεία, αλλά είναι και μερικές αρκετά σοβαρά, που έχει γίνει πολλή δουλειά πάνω σε αυτή από όλους τους μουσικούς και ελπίζω και ευχόμαστε να το ευχαριστηθείτε εφόσον έρθετε να μας ακούσετε. We're going to launch the CD in Ireland later in the year. No one in Ireland has heard the music yet, so we are hoping that the musicians will travel to Ireland and launch the CD there as well, and we know it will be very well received. Η παρουσίαση απόψε είναι η πρώτη παρουσίαση. Δεν το έχουμε παρουσιάσει πουθενά αλλού. Θα γίνει όμως η παρουσίαση του CD και στην Ιρλανδία. Και ελπίζω και εύχομαι οι Έλληνες μουσικοί να καταφέρουν να ταξιδέψουν στην Ιρλανδία για να παρουσιάσουμε όλοι μαζί το CD και εκεί. The CD has been supported by our council in Ireland and also by our mayor, and he sends greetings to everyone in Astros. Το CD και η δημιουργία του έχει την υποστήριξη του Δήμαρχου και του Συμβουλίου της περιοχής που μένουν στην Ιρλανδία, στέλνει τους χαιρετισμούς του και την υποστήριξή του. And the mayor in Astros, who has always supported our work and who would be keen to support it in Ireland as well, we're hoping that he will come. We're certainly giving him an invitation to come to Ireland when we're launching the CD. Οπότε θα στείλουμε πρόσκληση και στον Δήμαρχο της Βόρειας Κοινωρίας και ελπίζουμε να τα καταφέρει να έρθει και αυτό στην Ιρλανδία όταν θα γίνει η επίσημη παρουσίαση εκεί. The people in Ireland love the Greek musicians and speak of them often and say that they are great musicians and they can't wait to see them again. Οι Ιρλανδοί, στους Ιρλανδούς αρέσουν πάρα πολύ οι Έλληνες μουσικοί και η ελληνική μουσική και δεν ανυπομονούν να τους ξανακούσουν και να τους δουν για άλλη μια φορά στην Ιρλανδία. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Κύριε Διαμαντόπουλε, ειδικά εσάς για την παραχώρηση του χώρου σας εδώ στο καταφύγιο βάρος του Παράλληλου Άστρος και να σας ευχηθώ λόψικα το CD σας να είναι καλοτάξιδο και καλή επιτυχία αύριο στην παράσταση 9:30 ώρα στο θέατρο του Παράλληλου Άστρος. Ευχαριστούμε.